Τις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία χρόνια, από το λόγο σας μέσα δεν λείπουν εκείνες οι αναφορές αναφορικά με βία σε ηλικιωμένα άτομα. Μία βία η οποία μπορεί να είναι λεκτική, μία βία η οποία μπορεί να προχωράει και να πηγαίνει παρακάτω. Υπάρχει μία εικόνα για να δούμε αυτή την ώρα με τι δεδομένα μιλάμε και πώς έχουμε καταφέρει έτσι τη ζωή μας. Α, πώς έχουμε καταφέρει τη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που είπατε τώρα. Νομίζω ότι η τρίτη ηλικία ήταν πάντα, υπήρχε ένα πρόβλημα με τους ανθρώπους που ήταν γύρω σε εκείνους που έπρεπε να φροντίσουν. Ωστόσο σήμερα ακόμα και με ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως πολύ σωστά είδατε και η περιφέρεια αναφέρεται σε αυτό, σημαίνει ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι στη ζωή των ανθρώπων, που εφόσον η φύση, ο Θεός, δεν ξέρω, η τεχνολογία επιμηκύνει το χρόνο της ζωής, αυτό είναι πολύ καλό, ωστόσο από την άλλη πλευρά δημιουργεί και προβλήματα. Και ξέρετε, πάντα είναι η πλειονότητα των θητών στους ηλικιωμένους, είναι τα παιδιά τους, και οι ίδιοι αδυνατούν φυσικά να καταγγείλουν τα παιδιά τους εφόσον δεν είναι αυτοφροντιζόμενοι. Άρα υπάρχει η ανάγκη ενός φροντιστή που συνήθως είναι το παιδί ή κάποιος άλλος ο οποίος θα πρέπει να παρεμβαίνει στη ζωή τους για να έχουν μια ποιότητα ζωής. Τα καταφέρνουμε όλα αυτά και πόσο καλά τα καταφέρνουμε? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αυτό που πρέπει να σημειώσουμε πάντα ότι η συχνότερη κακοποίηση των ηλικιωμένων συμβαίνει εντός της οικογένειας, καταλαβαίνετε ότι η κακοποίηση, το τι συμβαίνει και το ποσοστό που μπορούμε να δούμε είναι πάρα πολύ μικρό, καθώς γίνονται κρυφές παραβιάσεις μέσα στην οικογένεια. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένα, από ό,τι τουλάχιστον λένε, υπάρχει μόνο το 4% των περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων μπορεί να γίνει γνωστό, που κυρίως αυτό πρέπει να πούμε ότι αυτό γίνεται από τρίτους. Ούτε από το ίδιο το θύμα, ούτε φυσικά από τα παιδιά. Οπότε δεν αναφέρεται η βία που υπίστανται κάποιος άνθρωπος ο οποίος καθημερινά μπορεί να ζει και να βιώνει, να φιάλτει, γιατί καταρχήν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε και αυτά τη βία, ας πούμε, και να υπάρχουν σημάδια εάν δεν υπάρχει κανένας να πάει να τα υποδείξει. Μετά είναι υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο φαινόμενο αυτό, και να πούμε την αλήθεια ότι δεν μπορεί να ενεχοποιήσεις εύκολα, ένας μεγάλος άνθρωπος δεν μπορεί να ενεχοποιήσει το παιδί του, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ψυχολογικό, είναι ηθικό, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που δεν βλέπουμε και δεν ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες μιας κακοποίησης, γενικής κακοποίησης τελικά. Οπότε η πιθανότητα αποκάλυψης ενός τέτοιου γεγονότος είναι πολύ μικρή εν σχέση με την καθημερινότητα που μπορεί να έχουμε άλλες περιπτώσεις σε μικρότερες ηλικίες. Ξέρετε, η άγνοια πολλές φορές λένε ότι η μη συνειδητοποίηση της βίας γενικά είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν έχουμε πάρα πολύ σωστά τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν, ακριβή ποσοστά το τι συμβαίνει στην οικογένεια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει βέβαια και στους μεγάλες ηλικίες, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι συνήθως οι δυσκολίες είναι οικονομικές. Συνήθως από ό,τι ξέρουμε είναι η ψυχολογική κακοποίηση η οποία γίνεται λόγω του ότι υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια σε μια οικογένεια και πολλές φορές στηρίζεται η οικογένεια σε ένα παππού, σε μια γιαγιά, η οποία μπορεί να προσθέτει στην οικογένεια μέσα, στα έξοδα της οικογένειας. Αυτό
πολλές φορές μπορεί να είναι και βασανιστικό. Υπάρχουν απειλές, υπάρχει ηλεκτρικές επιθέσεις συνήθως που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει και αυτή η ανεπάρκεια της κατανόησης. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο μικρός τον μεγάλο, το πώς νιώθει, πώς διαχειρίζεται τη ζωή την καθημερινή, που πονάει πάντα, που έχει κάποια προβλήματα. Τα βλέπουν με μια διαφορετική, δηλαδή έχει μια άλλη εικόνα ο μεγάλος άνθρωπος και άλλη εικόνα ο νεότερος. Οπότε εκεί πολλές φορές δεν συμβιβάζονται όλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να πούμε πάντα ότι αυτή η παραμέληση, ο φόβος της παραμέλησης είναι πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι. Διότι αν εγκαταληφθεί ένας μεγάλος άνθρωπος, είναι χαμένο. Πώς να το κάνουμε. Η αδιαφορία δεν γίνεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι ανεξάρτητος, αυτός που βιώνει την τρίτη ή τέταρτη ηλικία. Μάλιστα. Δυσκολίες. Δύσκολες έννοιες, δύσκολες εκφάνσεις καθημερινότητας, πολλά γεγονότα τα οποία καθιστούν τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Δεν έχω άλλη λέξη να πω, ας χρησιμοποιήσω μόνο αυτή. Αρκετά δύσκολα τα πράγματα που γίνονται στην καθημερινότητα και για τους μεν και για τους δε. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση η οποία μπορεί να είναι να έχει ανθρωποκεντρισμό. Δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε αυτά. Βεβαίως υπάρχει... Αλλά δεν κάνει να ξεχνάτε και να το βάλετε μέσα στην αυτή την κουβέντα, σε αυτό το λίγο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Παχιαδάκη, ότι αν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος μπορεί να νιώθει εγκαταλελειμμένος ή να υφίσταται ψυχολογική βία ή όλα τα υπόλοιπα, ή ότι οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν τους μεγαλύτερους κτλ., ότι δεν υπήρξε και ποτέ καμιά έρμη πολιτεία η οποία να έρθει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για να σου πει ως φροντιστή, ως φροντίστρια, ότι σου κάνει και ένα σεμινάριο για να μπορέσεις εσύ να το δεις, να το διαχειριστείς διαφορετικά, να σε βοηθήσει. Δηλαδή σου ζητάει, σε παραπέμπει σε ευχές, σε κάνει να νιώθεις άσχημα από τη δική σου την πλευρά για όλα όσα δεν έχουν γίνει για το δικό σου τον άνθρωπο, αλλά εσύ μόνος σου θα πρέπει να έχεις την επιφύτηση του Θείου Πνεύματος για να ξέρεις πώς θα προχωρήσεις και τι να κάνεις. Δεν μιλάμε καν για δημόσιες δομές, ούτε στήριξη, ούτε υποστήριξη, ούτε για δημόσιες δομές παραμονής ηλικιωμένων. Αυτά είναι εκτός ημερολογίου, λεξιλογίου και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Πρέπει όμως να αναφέρουμε, πραγματικά θέλει μια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση όμως δεν χρειάζεται για να μιλήσουμε για την συνέστηση. Θα πρέπει όλοι να μπούμε σε αυτή... Μα φαίνεται η εποχή μας το δείχνει και η πράξη μας το δείχνουν ότι χρειάζεται αυτό. Γιατί ίσως θα πρέπει να βρούμε το δρόμο και τον τρόπο να μπούμε μέσα σε αυτό το κομμάτι της συνέστησης. Να σας πω κάτι. Πρέπει να οικοδομήσουμε σχέσεις σωστές μέσα στην οικογένεια. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτό ξεκινάει από πιο μπροστά. Δεν πρέπει να φτάσουμε στην τρίτη ηλικία για να καταλάβουμε αν μια κοινωνία στραβά αλμενεί. Να το πούμε διαφορετικά. Έτσι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές, νομίζω πρέπει να γίνει μια, να πω τη λέξη, μια γέννηση μέσα από γενιές ολόκληρες. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η σχέση της οικογένειας. Τώρα με το να έχουμε αυτή τον τρόπο διαβίωσης των νέων κοινωνιών, υπάρχει αυτή η απομάκρυνση μεταξύ των γονέων με τα παιδιά τους ή τέλος πάντων τις σχέσεις που υπάρχουν. Οπότε αυτή η ευαισθησία ίσως να έχει αλλάξει τη δομή κάθε κοινωνία και αυτό σημαίνει τη δομή κάθε οικογένειας. Μάλιστα. Δεν έχω τι άλλο να σας ρωτήσω. Ο Θεός μας φωτίζει στο καλύτερο και οι αποφάσεις μας να είναι αυτές που θα τιμούν και εμάς και τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.